Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, την Κυριακή 9 Ιουνίου ο λαός και η νεολαία του Περιστερίου, όπως και όλων των δυτικών συνοικιών της Αθήνας, έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και να ακουστούν δυνατά, να πάνε στην κάλπη περήφανη, χαμογελαστή, όπως πάνε κάθε μέρα στις δουλειές τους, όπως αγωνίζονται ατομικά, συλλογικά, για να ζήσουν οι οικογένειές τους εδώ σε αυτές τις λαϊκές γειτονιές, αλλά και για να υπερασπιστούν, να διευρύνουν τα δικαιώματά τους στην εργασία, στη μόρφωση, στη ζωή. Να πάνε στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι και να το καρφώσουν αποφασιστικά κόντρα σε όσους και όσα τους ταλαιπωρούν, να δώσουν απάντηση σε αυτή τη μεγάλη κοροϊδία. Νομίζουν ότι θα σας ξεγελάσουν τα κόμματα του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ψεύτικα διλήμματα, τους εκβιασμούς, τους γελίους καυγάδες που στείνουν στο TikTok ενώ κάνουν μόκο για τα σοβαρά ζητήματα, αυτά που καθορίζουν τις ζωές μας και που κρίνονται σε αυτές τις εκλογές. Λες και δεν είναι η χώρα μας και ο λαός μας μπλεγμένοι σε δυο πολέμους στην περιοχή που έχουν και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι φυσικά το Περιστέρι της ειρήνης, αλλά γεράκι του πολέμου. Λες και δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις της, που τις ψηφίζουν όλοι μαζί πλην του ΚΚΕ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, πίσω από κάθε έγκλημα σε βάρος του λαού μας, σε βάρος της νεολαίας, πίσω από κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθημερινά στη ζωή του ο λαός μας, στην εργασία, στην υγεία, στην παιδεία, στη στέγαση, στην προσπάθειά του να έχει πρόσβαση στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, ζωή σε ένα πραγματικά ανθρώπινο περιβάλλον. Για όλα αυτά ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές. Νομίζουν ότι θα αποτρέψουν την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ με την αποσιώπηση, με το προκλητικό θάψιμο της καθημερινής δράσης του, με τη διαστρέβλωση και τη συκοφάντηση των θέσεών του. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο τα μέλη και τους φίλους του κόμματος και της ΚΝΕ, που είναι η φωνή του ΚΚΕ παντού, σε όλες τις γειτονιές, και στην Ανθούπολη και στο Λόφο και στο Μπουρνάζι, παντού, σε όλους τους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες βιομηχανίες στο Κηφισό και στο εμπόριο, στον επισιτισμό, παντού. Είναι βαθιά γελασμένοι, την πάτησαν. Εδώ στα δυτικά, εδώ πέρα από το ποτάμι, δεν περνάνε αυτά, γιατί εδώ ο λαός έχει μυαλό, έχει καρδιά, γνώση, πείρα, που μπορεί πολύ καλά και τώρα να την αξιοποιήσει. Γιατί έχει φάει με το κουτάλι τους διάφορους σωτήρες, τους δήθεν καλούς διαπραγματευτές, σαν τον κύριο Μητσοτάκη και λοιπούς χαρτογιακάδες, και ξέρει πώς καταλήγει κάθε φορά, πώς καταλήγουν τα ωραία λόγια τους. Γιατί αηδιάζει με την επίδειξη πλούτου και το lifestyle του αριστερού εφοπλιστή εξ Αμερικής. Τόσο αριστερού μάλιστα που θεωρεί και το ΝΑΤΟ ιερή αμυντική συμμαχία, όπως τη λέει. Την ώρα που ένας νέος εργάτης δίνει το μισό μισθό του στο ενίκιο για να ζει μέσα σε μια τρύπα με υγρασία. Το ίδιο και με τα επίσης στημένα βιντεάκια στο TikTok της κυρίας Αχτσιόγλου, αυτής της νέας αριστεράς,
που εκλέγεται μάλιστα και εδώ στο δυτικό τομέα και σκέφτηκε να κάνει επίδειξη στις εργαζόμενες μητέρες που τρέχουν και δεν φτάνουν για να τα φέρουν όλα πέρα, πόσο ικανή τάχα είναι εκείνη και προλαβαίνει και πηγαίνει και στο γυμναστήριό της, πηγαίνει και στο φίλο της το Μανάβη. Τους κομμουνιστές ο ελληνικός λαός δεν περιμένει να τους δει και να τους μάθει από τα διάφορα στημένα δελτία ειδήσεων. Τους βλέπει κάθε μέρα δίπλα του, να αγωνίζονται μαζί του, στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, στη γειτονιά, στο πανεπιστήμιο, στα σχολεία. Βλέπει τα μέλη και τα στελέχη μας, τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, τους φίλους του ΚΚΕ να παρατάνε και τις δουλειές τους και να τρέχουν να υπερασπιστούν λαϊκά σπίτια από τους πληστηριασμούς και τις εξώσεις που παίρνουν πλέον μορφή χιονοστιβάδας χάρη στους νόμους που έχουν ψηφίσει όλοι αυτοί. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με αυτούς και οι αθώες ταγαψυχούλες της Νέας Αριστεράς που όλοι ήταν υπουργοί στην μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για αυτούς τους λόγους και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το Περιστέρι έδωσε στο ΚΚΕ ένα πολύ ψηλό ποσοστό, πάνω από 12%. Το ίδιο και ολόκληρος ο δυτικός τομέας. Απόδειξη ότι υπάρχει και ενισχύεται το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης και των κομμάτων της. Ήταν τεράστια η συμβολή της περιοχής για να είναι το ΚΚΕ τρίτο κόμμα στην καρδιά της χώρας, στην Αττική, πάνω από το ΠΑΣΟΚ και για να σημειώσει πανελλαδικά μια σημαντική αύξηση. Γι' αυτό στις περιφερειακές εκλογές του Οκτώβρη η λαϊκή συσπήρωση ήταν δεύτερη δύναμη σε αυτές τις γειτονιές, αγγίζοντας το 20%, ενώ εδώ στα δυτικά εκλέχτηκαν δύο κομμουνιστές δήμαρχοι που σήμερα είναι μαζί μας εδώ στη συγκέντρωση, στην Πετρούπολη ο Βαγγέλης Σίμος και στο Χαϊδάρι ο Μιχάλης Σελέκος. Χάρη στη δύναμη, χάρη στη δύναμη του ΚΚΕ, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για το 41%, αλλά εδώ στο δυτικό τομέα πήρε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της πανελλαδικά. Και τώρα πρέπει να πάρει ακόμα χαμηλότερο, να τη σκοπεί η φόρα και η αλαζονία, να τρέμει τον λαό όταν θα σκέφτεται να φέρει τα επόμενα αντιλαϊκά μέτρα της. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται με ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά ή στο Βελόπουλο και στους υπόλοιπους, δηλαδή στις δυνάμεις εκείνες που συγκοντάρουν η κάθε μια με τον τρόπο της αυτή την πολιτική. Πολιτική που υπηρέτησαν και από τη θέση της κυβέρνησης και από τη θέση της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και θα τρέξουν να αναπληρώσουν τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίζοντας αυτή τα νομοσχέδιά της ή θα τις κάνουν τη ζωή τελικά πιο εύκολη καλώντας την να συμμορφωθεί με τις αντιλαϊκές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι. Η φόρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κόβεται μόνο με την ενίσχυση του πραγματικού αντίπαλου της πολιτικής της, του ΚΚΕ, του μόνου κόμματος που ήταν αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εποχή της ίδρυσής της μέχρι τα σήμερα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν από ένα χρόνο περίπου, από αυτήν εδώ την πλατεία, σας λέγαμε ότι καμιά κυβέρνηση
δεν μπορεί να νιώθει παντοδύναμη όταν είναι δυνατό το εργατικό λαϊκό κίνημα. Και ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει δυνατό ΚΚΕ που αποτελεί εγγύηση ότι θα είναι δυνατός ο λαός και το κίνημά του. Σήμερα μπορούμε να σας κοιτάζουμε στα μάτια με την πεποίθηση ότι κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε και δεν σας απογοητεύσαμε, γιατί στον ένα χρόνο που μεσολάβησε αποδείχθηκε περίτρανα ότι η αντιπολίτευση στη χώρα υπάρχει, δυναμώνει, όπως και ένα σημαντικό ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της κυρίαρχης πολιτικής. Φάνηκε στις μεγάλες απεργιακές μάχες, στις 21 του Σεπτέμβρη ενάντια στο νόμο Γεωργιάδη για τη 13ωρη εργασία, στις 28 Φλεβάρη, στον ένα χρόνο από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών, για να μην ξεχαστεί ούτε αυτό, ούτε οι αιτίες του, να μην συγκαλυφθεί, να αποκαλυφθούν, να τιμωρηθούν οι ένοχοι, για να μην ξαναθρηνήσουμε συνανθρώπους μας, νέα παιδιά που πήραν το τρένο και δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, επειδή αυτό είναι ιδιωτικοποιημένο, απελευθερωμένο στη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί ανεξέλεγκτα με κριτήριο μόνο το κέρδος πάνω από την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Φάνηκε στις 17 Απρίλη για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με πραγματικές αυξήσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το τέρας της ακρίβειας. Όπως και πριν λίγες μέρες την Πρωτομαγιά με τις κόκκινες σημαίες της εργατικής τάξης και τις πολύχρωμες σημαίες του βασανισμένου λαού της Παλαιστίνης να ανεμίζουν ξανά στο Σύνταγμα. Γιατί εμείς δεν δεχόμαστε να γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα, στη γενοκτονία που ήδη μετρά πάνω από 35.000 νεκρούς, όπως θέλει να μας κάνει συνένοχους όλους η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μια νέα δημοκρατία που στηρίζει απροκάλυπτα το καθεστώς του εγκληματία πολέμου, όπως τον αποκάλεσε ακόμα και αυτό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον Νετανιάχου δηλαδή, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της δίνουν το άλοθη με την κατάπτυστη αυτή στάση τους. Αυτό το ρεύμα συνολικά φάνηκε και στα μπλόκα των αγροτών που έδωσαν επί 1,5 μήνα ένα τίμιο και δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους κόντρα στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ψηφίσει βέβαια όλοι τους και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και η Ελληνική Λύση. Οι Έλληνες αγρότες εισέπραξαν την αδερφική αλληλεγγύη του λαού της Αθήνας στο ιστορικό συλλαλητήριο της 20ης Φλεβάρη στο Σύνταγμα. Φάνηκε επίσης αυτό στους αγώνες των υγειονομικών όλου του λαού ενάντια στο σχέδιο περαιτέρω ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, ενάντια στις τραγικές ελλείψεις, την εξάντληση των γιατρών, των νοσηλευτών που ήταν ήρωες στην πανδημία, αλλά οι ίδιοι είναι ήρωες και σήμερα. Κι ας έπαψε πλέον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τους χειροκροτεί ως ήρωες και να τους λέει τώρα ανθρωπάκια διαστόματος του ανεκδιήγητου υπουργού της Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή διεκδικούν τα αυτονόητα και του χαλάνε τις φιέστες. Εμείς συνεχίζουμε να τους χειροκροτούμε και σήμερα. Άλλωστε, σε αυτούς βασιζόμαστε σε περίπτωση που μας τύχει κάτι σε μας ή στην οικογένειά μας, τα παιδιά μας ή στους γέροντες συγγενείς μας. Και ο λαός του Περιστερίου ξέρει πολύ καλά ποια κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει αν βρεθεί, για παράδειγμα, στα επίγοντα του Αττικού νοσοκομείου που επισκέφθηκε τις προάλλες σαν τον κλέφτη για 8 λεπτά
ίσα-ίσα για να κάνει δηλώσεις στα κανάλια και να φύγει ο Μητσοτάκης, την ώρα που μέσα στο κτίριο 30 ασθενείς και πάνω νοσηλευόνταν πάνω στα ράτζα. Αυτούς δεν πέρασε ούτε καν να τους δει, να τον δουν. Βλέπετε όλους αυτούς, όλους εμάς, όλους εσάς, δεν σας θεωρούν VIP, VIP, όπως το λένε, very important persons, πολύ σπουδαία πρόσωπα, όπως τους πλούσιους που ήρθαν από το εξωτερικό για να δουν και θα έρθουν τώρα, έρχονται αυτές τις μέρες, για να δουν τον τελικό του Conference Cup σε λίγες μέρες, ώστε να σας βάλει και εσάς μαζί με αυτούς ο κύριος Γεωργιάδης σε λίστα απόλυτης προτεραιότητας στον Ευαγγελισμό. Έλεος, έχει και η ντροπή τα όρια της. Αλλά ποιος την έχασε για να τη βρουν αυτοί? Το ότι υπάρχει αντιπολίτευση, το ότι υπάρχει αντιπολίτευση φάνηκε και στα τεράστια συλλαλητήρια και στις καταλήψεις των φοιτητών ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε που η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη προσπαθούσε να μας πείσει ότι είναι δίκαιο να μπαίνει στην ιατρική όχι με 19.000 μόρια, αν είσαι από το Περιστέρι, αλλά μόνο με 9.000 αν πληρώσεις 19.000 ευρώ για κάποιους που τα βρήκαν όλα έτοιμα στη ζωή τους. Ότι είναι δίκαιο, λένε, να έχεις εξασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα αγοράζοντας ένα πτυχίο ιδιωτικού πανεπιστημίου, αν έχει λεφτά βέβαια η οικογένειά σου, αλλά να μην έχουν κανένα αναγνωρισμένο επαγγελματικό δικαίωμα οι φοιτητές, για παράδειγμα, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Την παίρνει όμως ξανά πάλι σήμερα την απάντησή του και αυτός και η παράταξή του στα πανεπιστήμια, η κυβερνητική ΔΑΠ. Γιατί, όπως δείχνουν και τα πρώτα μηνύματα, η παράταξη της ΚΝΕ, η πανσπουδαστική, θα είναι πρώτη δύναμη και για τρίτη συνέχη χρονιά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε περήφανοι που σε όλες αυτές τις μάχες οι δυνάμεις του ΚΚΕ αποτέλεσαν το νου, την καρδιά, τον οργανωτή. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ αποτέλεσαν σταθερό και πολύτιμο στήριγμά τους. Με την παρουσία τους έξω στους δρόμους του αγώνα, μαζί με το λαό και την νεολαία, αλλά και με τη στάση τους και με την ψήφο τους μέσα στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο. Έγκαιρα αποκάλυπταν στο λαό αυτά που τους ετοίμαζε η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταθερά καταψήφιζαν κάθε τι αντιλαϊκό. Με εκατοντάδες παρεμβάσεις, ομιλίες, ερωτήσεις, προτάσεις, έφερναν εκεί μέσα τα αιτήματά τους, τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Αποτελούσαν έτσι τη φωνή των πολλών, των αδικημένων και όχι των επιχειρηματικών λόμπι που όλα τα άλλα κόμματα ψήφισαν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ότι αυτά αποτελούν, τα λόμπι δηλαδή, ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ποιοι? Όλοι αυτοί οι ρεμπεσκέδες της διαφθοράς. Ό,τι κερδίσαμε μέχρι σήμερα, το κερδίσαμε μαζί. Και μαζί θα προχωρήσουμε. Γιατί στις 10 Ιουνίου, την άλλη μέρα των εκλογών, θα είναι όλοι εδώ οι μεγάλοι βραχνάδες για τους εργαζόμενους και θα προστεθούν και άλλοι, αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας. Γιατί αλήθεια νομίζετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να σας εκβιάσει με την απειλή της πολιτικής σταθερότητας, αν η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών?
δεν υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη ομολογία από αυτή για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα όσων ετοιμάζουν να φέρουν ως μέτρα και νόμους. Και βέβαια κυβέρνηση θα υπάρχει και στις 10 Ιουνίου. Απλώς θέλουν να έχουν τα χέρια τους λιμένα, να μην έχουν τον κόσμο στο δρόμο να διαδηλώνει όπως ομολογούν μόνοι τους. Αλήθεια, αν αυτά που ετοιμάζονται να κάνουν είναι προς όφελος του λαού μας, τότε γιατί φοβούνται κάτι τέτοιο? Ρητορικό φυσικά το ερώτημα. Τη σταθερότητά τους, τη σταθερότητα αυτού του σάπιου συστήματος, την ξέρετε εσείς και εμείς, όλοι εμείς πάρα πολύ καλά. Σταθερότητα είναι η ακρίβεια να βρίσκεται στο Θεό. Είναι η παγωμένη μισθή και συντάξεις. Σταθερότητα είναι το ματωμένο υπερπλεώνασμα των 3,2 δισεκατομμυρίων που έβγαλαν μόνο το πρώτο τετράμινο του 2024. Με αυτή τη σταθερότητα θα συνεχίσουν και από εδώ και πέρα, όπως έχει αποφασίσει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη σύμφωνη γνώμη των υπολείπων. Το νιώθετε στο πετσί σας πως βγαίνουν αυτά τα πλεονάσματα. Βγαίνουν από την υπερφορολόγηση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που παλεύουν να κρατήσουν ένα μικρό μαγαζί σε αυτές εδώ τις γειτονιές και ετοιμάζονται να τους φορολογήσουν φέτος από το πρώτο ευρώ για εισοδήματα που δεν έχουν καν. Αλλά όταν τους λες να φορολογήσουν τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, κάνουν λες και τους πάτησε στον κάλο και σου βρίσκουν στα γρήγορα καμιά δεκαριά λόγους για τους οποίους αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι βέβαια και αυτό μια ομολογία ότι το σύστημα της εκμετάλλευσης που υπηρετούν δεν παίρνει από καλοπίσματα, παίρνει μόνο από ανατροπή. Και κάπως έτσι ο λαός καταλήγει με τις πολιτικές τους να πληρώνει το 95% των φορολογικών εσόδων και οι μεγάλοι όμιλοι που πάνε από το ένα ρεκόρ κερδοφορίας στο άλλο μόνο 5%. Τα πλεονάσματα βγαίνουν επίσης από τις περικοπές σε έργα πραγματικής πολιτικής προστασίας που έχει ανάγκη ο λαός, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά. Και αυτό το ξέρετε καλά εδώ που βλέπετε τους δρόμους της πόλης να πλημμυρίζουν κάθε φορά με την πρώτη νεροποντή. Πρόσφατα μάλιστα αφαίρεσαν από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης ακόμα και αυτά τα ελάχιστα, τα μηδαμινά που προορίζονταν για αντιπλημμυρικά έργα. Αφού πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα όποια έργα να γίνονται μόνο με το κριτήριο, το γνωστό, του κόστους ωφέλους. Αν και εφόσον δηλαδή το κόστος τους δεν ξεπερνάει την οικονομική ζημιά που θα γλιτώσουν σε περίπτωση καταστροφών, τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Δεν αφαίρεσαν όμως από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και το 85% των κονδυλίων αυτού του υπερμνημονίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εκατοντάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που πάνε καρφί μόνο σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Τα πλεονάσματα βγαίνουν από την υποχρηματοδότηση κάθε τομέα που αφορά τη ζωή του λαού μας και αντιμετωπίζεται ως κόστος. Όπως για παράδειγμα η προστασία των γυναικών από την πολύμορφη βία. Σε ολόκληρο το δυτικό τομέα, στην περιοχή δηλαδή όπου πριν λίγες μέρες δολοφονήθηκε, πριν λίγες εβδομάδες, δολοφονήθηκε η 28χρονη Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα, λειτουργεί μόνο ένα συμβουλευτικό κέντρο για γυναίκες, το οποίο βρίσκεται εδώ στο Περιστέρι. Και αυτό δουλεύει
με 3 εργαζόμενους όλους και όλους, με συμβάσεις και αυτοί ορισμένου χρόνου και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με ημερομηνία λήξης. Και μετά, κάθε φορά που έρχεται και μια καινούργια γυναικοκτονία, κάθε φορά που ένας δράστης τέρας αφαιρεί τη ζωή μιας ανυπεράσπιστης γυναίκας, επειδή στο σάπιο μυαλό του τη θεωρεί ιδιοκτησία του που μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει, η κυβέρνηση μας λέει λίγο πολύ ότι της είχε δώσει και το panic button, αλλά αυτή δεν το χρησιμοποίησε. Άρα αυτή φταίει. Σα δεν ντρεπόμαστε. Τα ίδια και για τη 40χρονη εργάτρια στο Μενίδη, την Ενκελέιντα, πριν από λίγες μόλις μέρες. Δεν θα καθίσουμε όμως με σταυρωμένα χέρια να περιμένουμε την επόμενη γυναικοκτονία. Οι ραγισμένες καρδιές για αυτά και για άλλα, για όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα σε βάρος του λαού μας, τώρα πρέπει να γίνουν σφιγμένα χείλη και γροθιές για να υψώσουμε τείχος προστασίας για κάθε γυναίκα. Για να παλέψουμε μαζί για όλα αυτά που κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη για να μπορεί να σταθεί στα πόδια του με αξιοπρέπεια. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 9 του Ιούνιου οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν πράξη αυτό που όλοι οι άλλοι φοβούνται. Να βγάλουν δηλαδή κόκκινη κάρτα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κόμματά της. Να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Να βγάλουν κόκκινη κάρτα. Να βγάλουν κόκκινη κάρτα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, σε όσους έρχονται από το παρελθόν κουβαλώντας τις ίδιες και γνωστές αυταπάτες της σοσιαλδημοκρατίας, ότι δήθεν για μια άλλη κυβέρνηση δική τους, αλλά εφαρμόζοντας όμως τις ίδιες πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας όλα τα χατήρια των εκμεταλλευτών του λαού, των κοινωνικών δηλαδή παράσιτων που τους ονομάζουν και επενδυτές, ότι θα δει και ο λαός άσπρη μέρα. Να βγάλουν κόκκινη κάρτα σε όσους παρουσιάζονται σαν δήθεν σωτήρες, που τάχα θα τα αλλάξουν όλα χωρίς να αλλάξουν τίποτα. Κάτι σαν εργολάβοι λύσεων που λέμε, με το λαό μια ζωή στο περιθώριο ή το πολύ πολύ σε ρόλο χειροκροτητή και follower στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους. Η πανηγυρική διάψευση όλων των παραπάνω στο παρελθόν και όχι μονάχα μια φορά ήταν και αυτή που επανέφερε τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη Καβάλα Στάλογο πέρσι. Στις 9 του Ιούνιου ο καθένας και η καθεμιά καλείται να τα βάλει όλα κάτω και να επιλέξει. Οι επιλογές σε τελευταία ανάλυση είναι μόνο δύο. Ή δίνουμε έγκριση και ανοχή στη βαρβαρότητα που ζούμε, ώστε αυτή να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί, ή δηλώνουμε καθαρά φτάνει πια ως εδώ. Έγκριση είναι η ψήφος είτε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε στη συνενετική αντιπολίτευση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Των κομμάτων που και εδώ στο Δήμο Περιστερίου έχουν γίνει κυριολεκτικά ένα και στηρίξαν και στηρίζουν από κοινού την ίδια αντιλαϊκή δημοτική αρχή. Έγκριση ή και ανοχή είναι και η αποχή, γιατί ό,τι κι αν νομίζει ο καθένας και η καθεμιά ότι δηλώνει με την αποχή που κάνει, το βράδυ της 9ης του Ιούνιου το αποτέλεσμα θα βγει, θα καταγραφεί, τα ποσοστά των κομμάτων και οι ευρωβουλευτές
θα μοιραστούν κανονικά όσοι και όσες κι αν έχουν ψηφίσει. Και αν κάποιος σκέφτεται ότι δεν αλλάζει και τίποτα με την ψήφο στις ευρωεκλογές, εμείς του λέμε ναι, δεν αλλάζει τίποτα μόνο με την ψήφο στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό το ΚΚΕ την ψήφο που θα του δώσεις θα την καταθέτει κάθε μέρα, κάθε ώρα, εκεί που αλλάζουν τα πάντα, στους αγώνες και στις μάχες για τη ζωή μας. Και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσα στο Κοινοβούλιο, και εκεί που ανατρέπονται όλα αυτά στους δρόμους του αγώνα. Και εκεί λέμε πρέπει να βρεθείς κι εσύ, γιατί μαζί είμαστε όλοι πολύ δυνατοί. Γι' αυτό λέμε αξιοποίησε και αυτό το όπλο που έχεις και μην το χαραμίζεις. Και όσοι ειλικρινά αισθάνεστε αριστεροί, προοδευτικοί, αντιφασίστες, δημοκράτες και δεν μπορείτε να βλέπετε όλους αυτούς τους ακροδεξιούς σαλτιμπάγκους να σηκώνουν κεφάλι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι αυτή που θα τους αφήσει όλους αυτούς πίσω στο περιθώριο. Πάμε λοιπόν στις μέρες που απόμειναν να φέρουμε τα πάνω κάτω. Εσείς που είστε σήμερα εδώ μαζί με πολλούς ακόμα που στηρίζουν το κόμμα μας και θέλουν να το δουν να ανεβαίνει πολύ ψηλά, είστε μια δύναμη που μπορεί αυτές τις 2,5 εβδομάδες να σαρώσει ολόκληρο το Περιστέρι και το δυτικό τομέα, να φτάσει παντού με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και τελικά αυτό να γεμίσει τις κάλπες. Για να πάρει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημά τους μήνυμα αντίστασης. Για να πάρει ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρώπης μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Για όλα αυτά που θα κατακτήσουμε σήμερα και αύριο με τον αγώνα μας και με το ΚΚΕ μπροστά στην πρώτη γραμμή. Για τις ριζικές αλλαγές που έχουμε ανάγκη. Για την Ελλάδα και την Ευρώπη των λαών, την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Με κουκουέ πιο δυνατό θα τα καταφέρουμε. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Κουκουέ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ. Turned into an angel, he got a trip to heaven on the...